Ακόμα. Μετά από ένα, ήταν λιγάκι έτσι, λίγο μεγαλύτερο διαγνωστικό διάλειμμα, γιατί έχουμε κι εμείς έτσι. Έχετε κουραστεί. Κουραστεί λίγο. Είμαστε από τις, έχουμε 6,5 ώρες μετάδοσης αυτή τη στιγμή. Η ώρα είναι 12 και 21 τώρα. Έχουμε εικόνα, διαμορφώνεται πια η εικόνα. Πάμε να δούμε λίγο εικόνα περιφέρειας από το Υπουργείο Εσωτερικών. Να δούμε την κάρτα με τα αποτελέσματα που φαίνεται λοιπόν, πια. Λοιπόν, είναι στο 68,85% η ενσωμάτωση. Προηγείται ο Αλκιβιάδης Στεφανής με 40,13%. Ακολουθεί ο Κώστας Μουτζούς με 33,60%. Η Αγλαία Κυρίτση με 13,37%. Η Βάσο Χοχλάκα με 11,22%. Και ο Νίκος Μανάβης με 1,67%. Μαζί μας ο Αντιπεριφερειάρχης, ο Παντελής Βουλής. Καλώς ήρθατε. Ένα πρώτο σχόλιο καταρχήν. Εντάξει, ήταν κάπως αναμενόμενο. Ξέραμε ότι η πίεση την οποία είχε ασκήσει η κυβέρνηση και ειδικά το γραφείο του βουλευτή εδώ πέρα, ότι τα είχαμε αυτά τα αποτελέσματα. Πλην όμως δεν έχει χαθεί τίποτα. Έχω την εντύπωση ότι μπορούμε, όπως και την προηγούμενη τετραετία, να ξεπεράσουμε αυτόν τον κίνδυνο και να βγούμε εμείς στο τιμόνι πάλι ξανά της Περιφερειακής Αρχής. Τώρα ουσιαστικά είναι 4.000 ψήφοι περίπου η διαφορά, όπως παγιώνεται τώρα. Εσείς θεωρείτε ότι εδώ στη Χίο έγινε, ας πούμε, έπαιξε κρίσιμο ρόλο το πώς διαμορφώθηκε εδώ στη Χίο? Πιστεύω ότι η Σάμος και η Καρία είναι αυτά τα νησιά τα οποία έδωσαν τη μεγαλύτερη διαφορά στον κύριο Αρχιβιάδη. Η Χίος, οπότε, παρόλη την κινητοποίηση, θεωρείται ότι κρατήσαμε τις δυνάμεις ακριβώς. Και επαναλαμβάνω ότι αυτό, μην ξεχνάτε ότι η μεγαλύτερη πίεση δόθηκε εδώ πέρα. Ναι. Πάντως στη Σάμο, για παράδειγμα, η διαφορά είναι συντριπτική. Ναι. Δηλαδή 44,84 με 28,55 είναι πολύ μεγάλη. Επαναλαμβάνω ότι κάπου εμείς θα πρέπει να αγωνιστούμε αυτή την εβδομάδα, να δούμε τι λάθη έχουμε κάνει, αν έχουμε κάνει λάθη, και θα προσπαθήσουμε να πείσουμε τον κόσμο ότι τουλάχιστον δεν λέγαμε ψέματα, ότι αυτά τα οποία είχαμε υποσχεθεί, εμείς τα κάναμε πράξη στη διάρκεια των 4 χρονών, και νομίζω ότι αυτό πρέπει να έχει τον πρώτο ρόλο, δηλαδή. Κάποτε έλεγαν οι άνθρωποι, έργα κάνατε, δεν κάνατε τίποτα. Εμείς και έργα κάναμε και κρατήσαμε το θέμα του μεταναστευτικού και αγωνιστήκαμε. Είμαστε διωκόμενοι στα δικαστήρια τον επόμενο χρόνο. Παρά τα αυτά, ο κόσμος ίσως πιέστηκε, ίσως του έχουν τάξει αρκετά πράγματα. Φαίνεται ότι θεωρείτε κάπου... δηλαδή ότι ήταν... δεν ήταν πολιτική η ψήφος του κόσμου, κύριε Βρουλή, ότι δεν στήριξε Νέα Δημοκρατία με πολιτική επιλογή? Ακούστε, αν μετρήσουμε τους αριθμούς, αντιλαμβάνεστε ότι στο 45% που πήρε η Νέα Δημοκρατία στις εκλογές σαν κόμμα, εμείς σταθήκαμε εκεί. Αν λοιπόν αφαιρέσουμε τώρα το ποσοστό της Κοχλάκα συν του Κουκουέ, αυτό αναλύεται ότι παραμένει ένα 78% διαθέσιμο, το οποίο πρέπει να το διαχειριστούμε εμείς σαν Μουτζούρι, σαν άλμα ανάπτυξης, και ο Αλκιβιάδης ο Στεφανής. Αυτό λοιπόν, επειδή επαναλαμβάνω υπήρχε κόσμος ο οποίος πιέστηκε τόσο πολύ που αναγκάστηκε, εγώ θα έλεγα, να ψηφίσει έναν φυτευτό, αναγκάζεται ακριβώς αυτό, γι' αυτό είχαμε και αυτό το αποτέλεσμα. Πάντως, θέλω να μου σχολιάσει το γεγονός ότι αύριο το πρωί σπέβδει στην Μυτιλίνη ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σε ειδική εκδήλωση στην Γενική Γραμματεία Αιγαίου για να υποστηρίξει τον Αλκιβιάδη Στεφάνη. Χρειάζεται εξήγηση αυτό, απάντηση. Όλοι καταλαβαίνουν το λόγο για τον οποίο πάει. Έβαλε κάποιο στοίχημα, να μην πω στοιχήματα, γιατί και σε άλλες περιφέρειες έγινε το ίδιο. Έβαλε κάποιο στοίχημα λοιπόν ο Πρωθυπουργός. Χαμέτι μου λέμε στο χωριό μου, να πάρουμε την περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Και ενώ στο παρελθόν προμηνών, μετά την τρομακτική νίκη της Νέας Δημοκρατίας, όπου συνετέλεσαν οι πάντες, είχαμε πει ότι ξέρετε, ξεχνάμε τα παλιά και προχωράμε,
τώρα αναγκάζεται να τρέξει για να σώσει την κατάσταση. Εγώ πιστεύω ότι το πρώτο λόγο τον έχουμε εμείς, διότι είναι γεγονός ότι έπιασε πλαφόν, έπιασε ταβάνι. Ταβάνι. Δεν μπορεί να πάρει τίποτα άλλο, διότι εκείνος παίρνει μόνο από την καθαρόημη Νέα Δημοκρατία. Μάλιστα. Εσείς τι συνεργασίες τώρα δηλαδή. Αυτό θέλω να πω. Δηλαδή εσείς πού προσδοκάτε ότι θα χτυπήσετε. Οι συνεργασίες είναι μεταξύ κομμάτων. Εγώ δεν θα αναφερθώ γιατί δεν είμαι ο αρμόδιος να μιλήσω. Θεωρώ όμως ότι ο απλός πολίτης, ο οποίος ανήκει σε άλλες παρατάξεις όπως ζήσαμε, της κυρίας Κοκλάκα, του Κουκουέ και πάει λέγοντας, θεωρώ ότι δεν θα κάνει το σφάλμα το οποίο, ή μάλλον δεν μπορούν να πιεστούν αυτοί οι άνθρωποι από τη Νέα Δημοκρατία. Δεν ανήκουν στη Νέα Δημοκρατία για να πιεστούν. Ιδεολογικά. Ιδεολογικά. Επομένως, αυτοί είναι ελεύθεροι να ψηφίζουν και έχω την εντύπωση ότι θα στηρίξουν τον ανεξάρτητο υποψήφιο όπως είναι ο Κώστας Μουτζούρης. Πάντως αυτό που λένε ότι η παρούσα αρχή έχει πάντα μία θέση ισχύω, ένα προβάδισμα, όπως είδαμε ο Δήμαρχος Χίου. Εδώ τώρα γιατί θεωρείτε ότι αυτό δεν ίσχυσε? Σίγουρα είπαμε ότι μετράνε τα πάντα. Και πρώτα απ' όλα μετράει το έργο που έχει παράξει τόσο τα τέσσερα χρόνια. Δεν πείσατε τον κόσμο ότι έχει γίνει έργο? Εγώ δεν πείσαμε τον κόσμο. Άλλη περιφερειακή αρχή να έχει κάνει τόσα πράγματα, εγώ δεν νομίζω. Επειδή υπήρξα και δήμαρχος, γνωρίζω ότι αυτά τα οποία έγιναν από την παράταξη του Κώστα Μουτζούρη δεν έχουν γίνει από άλλη περιφερειακή αρχή. Και μόνο να σκεφτείτε ότι ένα βαλτωμένο έργο της χώρας στο Γηθή το βγάλαμε στην επιφάνεια. Και σας πληροφορώ ότι πληρώθηκε επιτέλους η μετάφορα των στήλων. Οπότε μετά μεσονύκτια από μεθαύριο πιστεύω ότι η ΔΕΗ μπορεί να πάει και να κόψει, να βγάλει τους στήλους. Οπότε μένει... Από ποιον πληρώθηκε παρεπιπτόντως, γιατί υπήρχε και ένα θέμα στο διάμεσο από εσάς? Όχι, δεν είμαστε εμείς. Αυτά τα οποία έλεγε ο κύριος Μητσαράκης είναι ψέματα. Το Υπουργείο έχει αναλάβει αυτή τη διαδικασία. Άρα επί της πράγμας αποδείχθηκε ότι ήταν ψέμα. Ακριβώς. Και το Υπουργείο πλήρωσε. Απλώς δεν μπορώ να σας πω αν ήταν στο σακούλι μέσα της αγροτικής, του Υπουργείου Αγροτικής ή στο υποδομό. Να πάση περιπτώσει δεν ήταν στη δική της αρμοδιότητα αυτό. Ούτε τα χρήματα για τους μανδύες ήταν δικά μας. Εμείς είμαστε η αρχή η οποία επιβλέπει, η επιβλέπουσα αρχή. Και κάναμε τη σωστά τη δουλειά μας. Και αν φέρουμε και το νερό, τώρα να μπω σε μια άλλη παράγραφο εγώ, αν φέρουμε το νερό αυτό στο Σαραπιό, πιστεύω ότι το θέμα του νερού λύνεται μια και παντός στοιχείο. Αρχή να σας το επιτρέψει ο λαός, να μεταφέρετε το νερό. Και αν δεν βγούμε εμείς, πιστεύω ότι η επόμενη περιφερειακή αρχή να κάνει να συνεχίσει το έργο. Στο Δήμο πώς τα είδατε τα αποτελέσματα, μιας που προέρχεστε? Εγώ είχα ερωτηθεί προ 3-4 μέρες τι βλέπεις, και είπα ότι μεταξύ του Κάρμαζη και του Μαλαφή θα παιχτεί το παιχνίδι. Και όντως έτσι έγινε. Είναι η ίδια κατάσταση, βασικά είναι η ίδια, αλλά χωρίς την πίεση αυτή που έχει, που δέχτηκε του κόμματος, που δέχτηκε η περιφέρεια. Γιατί η περιφέρεια θεωρείται κάτι το πολιτικό, και γι' αυτό έδωσαν όλες τις δυνάμεις τους και γι' αυτό και πάει και ο Πρωθυπουργός αύριο στη Μυτιλίνη. Τώρα έχετε πρόβλεψη για το δεύτερο γύρο στο Δημοχείο? Και αν θα επηρεάσει, αν υπάρχει σχετισμός δηλαδή, αν Αυτό είναι θέμα των υπολείπων κομμάτων, τα οποία βγήκαν τρίτα, τέταρτα και θα πρέπει πάντως, να πούνε. Πάντως, θέλω να πω ότι στα μάτια της Κάρματζης και Αρχιβιάδης Στεφανής είναι χέρι-χέρι. Το είδαμε, ας πούμε, και στη συγκέντρωση του κυρίου Στεφανή, ότι όλα τα στελέχη της Δημοτικής Αρχής, του σταματικών μας ήταν εκεί. Ήταν εκεί. Από εκεί και πέρα αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αν κερδίσουν την περιφέρεια, μπορεί και να κερδίσουν και το Δήμο. Εσείς θα πάτε χέρι-χέρι με τον Γιάννη Μαλαφή? Ακούστε, εμείς και με τον Κάρνας και με τον Μαλαφή δώσαμε ελευθερία κινήσεων στους υποψηφίους μας. Ελεύθεροι να κάνουν ό,τι θέλουν, χωρίς να κάνουμε αντασίες, να μπούμε σε κατάσταση μάχης κτλ. Τώρα, εάν προκύψει κάτι καινούργιο, δεν το γνωρίζω. Επαναλαμβάνω, είναι θέση των κομμάτων, αρχηγών, οι οποίοι θα πρέπει να καθίσουν ένα τραπέζι να συζητήσουν και θα δούμε την πορεία. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Πάμε να κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και πιστεύουμε με, υποθέτω, Χρήστο Καραχάλιο, αν είναι εδώ, σε πολύ λίγο και πάλι μαζί.